Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και συνδεόμαστε απευθείας με τον Κώστα Τάτση στην Εύβοια για να δούμε πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία μετά την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έγινε στις 6.30 τα ξημερώματα. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Οι κάτοικοι εδώ στο χωριό Ζάρακες όπου βρισκόμαστε ένιωσαν στις 6.30 το πρωί τη γη να τρέμει κάτω από τα πόδια τους. Η σεισμική δόνηση 4,8 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ ήταν εκείνη που τους ανάγκασε να βγουν οι περισσότεροι από τα σπίτια τους προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Είχε προηγηθεί λίγο μετά τη 1.30 τα ξημερώματα μια μικρότερη σεισμική δόνηση η οποία είχε ανησυχήσει πάρα πολλούς κατοίκους, ωστόσο δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία. Στη συνέχεια πρέπει να σου πω ότι σχεδόν μία ώρα αργότερα ακολούθησαν δύο σεισμικές δονήσεις μεγαλύτερες των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι οποίες βέβαια και εκείνες ανησύχησαν πάρα πολύ τους κατοίκους. Σε πολλά συνεχίζονται οι μετασεισμοί, Κώστα. Ρογμές, όπως βλέπετε και στις εικόνες. Είναι πάρα πολλοί οι μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί τα επόμενα λεπτά και τις επόμενες ώρες. Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 50 μετασεισμοί, μικρότερης βέβαια κλίμακας. Αυτήν την ώρα και από τις πρώτες πρωινές ώρες γίνεται καταγραφή από μηχανικούς του Δήμου Κύμνους Αλιβερίου που έσπευσαν από τις πρώτες πρωινές ώρες προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών που έχουν υποστεί πάρα πολλά σπίτια. Έχει γίνει αυτοψία στο Δημοτικό Σχολείο αλλά και στον Υπηαγωγείο όπου έχουν σημειωθεί κάποιες ρογμές. Για τον λόγο αυτό, σε ολόκληρη την περιοχή, τόσο στο Δήμο Καρίστο όσο και στο Δήμο Κύμνους Αλιβερίου, τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά, ύστερα από απόφαση των Δημοτικών Αρχών. Κάτι το οποίο ενδεχομένως να γίνει και για αύριο, καθώς μέχρι τώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες που πραγματοποιούν τα αρμόδια συνεργεία. Και παρακολουθούμε και τις εικόνες που μας μεταφέρεις από τις ζημιές που έχουν υποστεί αρκετά σπίτια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ήταν τελικά ο κύριος σεισμός, με τη βοήθεια και τις εκτιμήσεις και των σεισμολόγων στη συνέχεια και βέβαια για το ρήγμα της περιοχής.